στον Δήμο, είναι θέμα της πολεοδομίας των δημοσίων έργων. Κύριε Αχνιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ποιο είναι το πρόβλημα τελικά, ποια υπηρεσία οφείλει να δώσει εξήγηση? Είναι ένα συνδυασμό θεμάτων, αγαπητέ Ονούφριε, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά. Πρώτα απ' όλα, ναι, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές σε πλήρη ανάπτυξη, ας το πω. Ένα δίκτυο αποχέτευσης, αν δεν είναι ολοκληρωμένο, είναι προφανές ότι δεν λειτουργεί στην δυναμικότητα που θα έπρεπε να λειτουργήσει για να εξυπηρετήσει μια περιοχή. Ένα δεύτερο θέμα είναι όπου υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης πρέπει να συντηρούνται και να διατηρούνται καθαρά, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται. Και βεβαίως και ο κάθε ένας πολίτης, εδώ είμαστε όλοι, θα πρέπει να φροντίζουμε να αποτρέπουμε την παρεμπόδιση της ροής του νερού αν είναι για τους δρόμους προς τα φρεάτια συλλογής, με το να μην έχουμε τα σκουπίδια όπου να είναι. Ναι, και οι Δήμοι πρέπει να το κάνουν όμως αυτό, έτσι να καθαρίζουν τα φρεάτια. Εννοείται, όταν λέμε πολίτες είναι και οι οργανωμένοι φορείς, οι τοπικές αρχές που έχουν την αρμοδιότητα και σύμφωνα με τον κύριε νόμο. Κύριε Αχνιώτη, υπάρχουν έργα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν και να απαυλύνουν το πρόβλημα, την κατάσταση, και δεν γίνονται επειδή κολλούν σε γραφειοκρατικά θέματα? Υπάρχουν περιοχές που βλέπουμε κάθε χρόνο να πλημμυρίζουν και με χαμηλής έντασης βροχές και ροές ποταμών ή ριακιών. Είναι συγκεκριμένα, είναι εντοπισμένα και θα πρέπει να γίνουν και τα κατάλληλα έργα. Βλέποντας και μία αναφορά του Δημάρχου Στροβόλου για περιοχές που είναι στην πόλη του, στην περιοχή του, έχει αποδώσει την καθυστέρηση, αν θέλετε, στην οποία συνεργώ σε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην ολοκλήρωση κατασκευαστικού σχεδίου. Είναι αναντίλεκτο το γεγονός ότι θα πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα στις περιοχές που είναι πιο, αν θέλετε, ευάλωτες και δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, ούτως ώστε να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα κάθε χρόνο. Μάλιστα. Και η ιεράρχηση νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει όταν είναι καταγεγραμμένες και σε κάθε περιοχή να γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αχνιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα, γιατί είναι πάρα πολλές οι πτυχές του, και να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Αντρέας Κεθής, εκπρόσωπος τύπου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Καλωσορίσατε, κύριε Κεθή. Καλώς σας βρήκα. Και ο κύριος Αντώνης Τουμαζής, πολιτικός μηχανικός. Καλωσορίσατε. Κύριε Τουμαζή, εσείς έχετε εφαρμόσει μια πολύ καινοτόμα ιδέα. Την έχουμε παρακολουθήσει και εμείς, θα τη δείξουμε και στο βίντεο. Και σας έχουμε εδώ και υπό την ιδιότητά σας, αλλά και ως άνθρωπο ο οποίος ήδη έχετε εφαρμόσει αυτό που σχεδιάσατε, να μας δώσετε και το τι αποκόμισαν αυτοί οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει το σύστημα. Πάω όμως πρώτα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πλημμύρες, κύριε Κεθή. Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα, επειδή έχω την πολεοδομία, για το κομμάτι του ΠΔΕΟΥ, είναι αυτό που σας προκαλεί κάθε χρόνο τα περισσότερα προβλήματα εδώ στη Λευκωσία? Είναι μία από τις περιοχές η οποία αποτελεί πονοκέφαλο για τις αρχές όπως η πυροσβεστική? Προφανώς, κύριε Ζωκράτους. Από τη στιγμή κατά την οποία